Να δούμε και τα, το άλλο μακέλεμα που έρχεται στους Έλληνες από τις αρχές του χρόνου. Δεν είναι μόνο η ενέργεια και οι αυξήσει που θα έχουμε στο τιμολογία. θα έχουμε και στα διόδια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, στα διόδια για τα οποία ο κύριος ο πρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, τι χάρη έκανε να μας πει ότι ξέρετε θα είναι τμηματικέ οι αυξήσει. Τι λέτε καλέ και πρέπει να σας προσκυνήσουμε Ακριβότερα γι' αυτό. Ευρώπηση, Πάμε να το δούμε το βίντεο. Να σα πάω σε ένα ζήτημα που σχετίζεται με την τσέπη των καταναλωτών. Γιατί διαβάζουμε από το πρωί για κλείδωμα αυξήσεων στα διόδια από την 1η Ιανουαρίου τη τάξη του 7,6-7,7%. Αν δεν κάνω λάθο. Και αυτό το οποίο ε, θα ανακοινώσει το Υπουργείο είναι να μπουν οι αυξήσει αυτέ από 12-10% και για να μην επιβαρυνθούν οι οδηγοί με μεγαλύτερε αυξήσει, ουσιαστικά αυτή η αύξηση να πάει τμηματικά, δηλαδή 6% το, το 24, 2% το 25, 2% το 26 και επειδή υπάρχει και ο πληθωρισμός του 23 για το 24 που μετρήθηκε το Σεπτέμβριο σε 1,6% συνολικά θα έχουμε 7,6% το 24, 2% το 25 και 2% το 26. Άρα στην πραγματικότητα μια ήδη αναλυφθή σε σημαντική υποχρέωση έγινε, διαχειρίστηκε με τέτοιο τρόπο από την πολιτική ηγεσία τόσο ώστε να επιβαρύνει ένα χρόνο αργότερα τους ε, οδηγούς, να μην επιβαρύνει με κάποια αποσμίωση τον ε, Έλληνα φορολογούμενο συνολικά και να γίνει όσο πιο ήπια και σταδιακά γιατί είναι άντρα όπως καταλαβαίνετε το 7,6 συν 2 συν 2 από ένα απότομο 12% Και κυρίες και κύριοι επειδή ο κύριο Μαρινάκη θέλει να μας κάνει να τους χρωστάμε λέει χάρη γιατί δεν θα είναι απότομο το 12% μετά το διάλειμμα θα ακούσετε συγκλονιστικές αποκαλύψεις διαστόματος Βελόπουλου για το πώ παίζεται το παιχνίδι με τα διαπλεκόμενα στον χώρο των ο, μεγάλων έργων, των εθνικών οδών, των διοδείων, αυτών που εκμεταλλεύονται είτε εδώ στην Αττική, είτε κάτω στην Κρήτη με το ΒΟΑΚ. Το χρήμα, πολύ χρήμα. Εμεί από πρώτη πρώτου θα πληρώνουμε. Πώ το είπε ο κ. Μαρινάκη, κ. Μπογδάνο, δεν τα πληρώνετε, λέει όλα μαζί. Σιγά-σιγά. Θα σα γδέρνουμε σιγά-σιγά. Τα ακριβότερα διόδια στην Ευρώπη, εντάξει. Ναι, Άρα τι να του πούμε, Ευχαριστούμε τώρα του κύριο Μαρινάκη. Θα του πούμε Έχει. ένα απλό αριθμό για να καταλάβετε πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση. Γιατί δεν τα λέει κανένα ενώ είναι καταγεγραμμένα και επίσημα στοιχεία. Το 2008 το δημόσιο χρέο τη Ελλάδα σε απόλυτου αριθμού. Για να μην πούμε σε ποσοστό του έπρεπε να πούμε σε απόλυτου αριθμού. Ηταν 265 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2008. Σήμερα που μιλάμε με PSI, με το μνημόνιο το σωτήριο που θα μας έσωζε και όλες τις θυσίε με το ξεπούλημα της <laughs> ακίνητης περιουσίας, δημόσιας περιουσίας, ξέρετε πόσο είναι. 405 δισεκατομμύρια. Ναι, αλλά ευρώ. το παραμύθι να εξηγήσουμε, 405. Αυτεία, να εξηγήσουμε αμέσως, να άλλο. εξηγήσουμε στον κόσμο ότι πάνω σε αυτό το οποίο στέκονται και η κυβέρνηση για να πανηγυρίζει και οι άλλοι οικόνομοι στη διεθνή σύγκη για να μας λένε μπράβο, είναι mm. κάτι που τυπικά είναι σωστό. Ότι μειώνεται το ποσοστό του δημοσίου χρέου σε σχέση με το ΑΕΠ. 117% το 2008, ο... 170% ναι. το 2023. Διά... Ποιο μειώνεται. Δυο λεφτά, δυο λεφτά, Ανδρέα, μου επιτρέπει. Είναι 170, πριν από δύο χρόνια λέει ήταν 200. Για μένα πιο σημαντικό όμω, προσέξτε το, αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Ότι αυτή η μείωση γίνεται δια τη νέα συρρήκνωση τη οικονομική και αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Όταν ο πληθωρισμός και η ακρίβεια δεν είμαι, κύριε Μπογδάνο, ο οικονομολόγο. Αν κάνω κάπου λάθο, θα με διορθώσετε. Όταν ο πληθωρισμό και η ακρίβεια ροκανίζουν το πραγματικό εισόδημα και όταν οι πραγματικοί μισθοί αντί να αυξάνονται, μειώνονται και έχουμε και τη φορολογία, όλο αυτό επιδρά θετικά στο ποσοστό δημοσίου χρέου και ΑΕΠ. Και βγαίνει ο κύριο Μητσοτάκη και λέει: Είδατε, μειώνω το ποσοστό του χρέου. Σε σχέση με το ΑΕΠ, άρα πάω καλά. Πώ όμω, επιβάλλοντα στην πραγματικότητα, αυτό είναι το συγκλονιστικό, ένα νέο τύπο μνημόνιο. Δεν το λένε μνημόνιο, αλλά κάνουν ό,τι γινόταν την προηγούμενη δεκαετία. Ροκανίζουν, ροκανίζουν την αγοραστική Αυτά, δύναμη των Οι ισχυρισμοί των Ελλήνων. του Μητσοτάκη και του Χατζηδάκη δεν στέκουν σε άνθρωπο που έχει βασική γνώση οικονομικών. Δεν στέκουν σε άνθρωπο που έχει υπογράψει έναν ισολογισμό ή έναν προπολογισμό, ή έστω έχει κάνει μια αποτίμηση ή μια επιχειρησιακή ανάλυση. Αυτά τα πράγματα επιβεβαιώνουν ότι ζούμε σε ένα καθεστώς οργουελικού τύπου που οι Έλληνε καταλιστεύονται, η δημόσια περιουσία εκποιείται, η ανταγωνιστικότητα τη χώρα καταραίει και έχουμε αρλεκίνου να πανηγυρίζουν και έξωθεν έντυπα και οίκου αξιολόγηση να μα αποθεώνουν λίγο πριν την καταστροφή. Μιλάμε σε απόλυτου αριθμού. Επαναλαμβάνω, το χρέο από 260-263 δισεκατομμύρια έχει φτάσει στα 405 δισεκατομμύρια ευρώ. Το διανοούμαστε. Και τι χρέο είναι αυτό. Είναι ιδιωτικό, είναι δημόσιο. Σε βρετανικό δίκαιο Περίμενε Σε πιανού το κεφάλι θα πέσει αυτό το χρέο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι όταν θα σκάσει αυτό το χρέο, δεν θα πέσει στο κεφάλι των μεγάλων, των κολοσσών των ημετέρων οι οποίοι έχουν τις κατασκευαστικές, έχουν τις μεγάλες εταιρείε, έχουν ρε, τους κολοσσούς. Αυτό το οποίο γίνεται με τα διόδια είναι σκάνδαλο για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή υποτίθεται ότι οι Έλληνες πληρώνουμε φόρους στο κράτος, ούτω ώστε να φτιάχνει δρόμους. Θέλει κυκλοφορία. Αντί λοιπόν, ακριβώς. Το, για, να, για να μπω εγώ μέσα στο αυτοκίνητό μου, έχω πληρώσει στο ελληνικό δημόσιο έναν σκασμό λεφτά. Γιατί? Για να μου φτιάχνω το δρόμο. Όχι μόνο οι δρόμοι μου είναι γεμάτοι λακκούβε, είναι καρμανιόλε, είναι παγίδε θανάτου, αλλά το ελληνικό δημόσιο εκχωρεί την υποχρέωση, όχι το δικαίωμα, να φτιάχνει δρόμου σε ιδιωτικέ εταιρείε, τι οποίε όμω μετά αντί να τι πληρώνει το δημόσιο με του φόρου μου, τι πληρώνω εγώ με τα διόδια που είναι αναλογικά με τον μέσο μισθό, τα ακριβότερα διόδια στην Ευρώπη. Και ένα τελευταίο. Είπα την προηγούμενη φορά, η νέα εποχή σε θέλει ακτήμονα. Δεν σε θέλει μόνο ακτήμονα, σε θέλει και περιορισμένο. Διότι το να έχει ακριβά διόδια και να μην μπορεί να πα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, διότι πού θα πα. Θα πας από μονοπάτι, θα πα από τον καρόδρομο. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να πα από την εθνική οδό. Αν δεν έχει λεφτά, δεν θα πα. Σε κρατάνε όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο, πιο μέσα σε όρια στενά τα οποία σου βάζουν. Είναι όλο μια εικόνα, είναι όλο ένα ενιαίο όλο το πλάνο, πάκι. το οποίο σιγά σιγά το βλέπουμε Μάλιστα. ξεκάθαρα.